Με ένα κείμενο καταπέλτη που υπογράφουν 45 στελέχη της Ομπρέλας, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές Ευκλήτης Τσακαλώτος και Πέτη Πέρκα, αλλά και οι Νίκος Φίλης, Δημήτρης Βίτσας, Θοδωρής Δρίτσας και Ανδρέας Ξανθός, ανακοινώνουν την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ασκούν σφοδρή κριτική στις πρακτικές της νέας ηγεσίας και την αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης που επιχειρείται, όπως λένε, με το δημοψήφισμα να είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο Στέφανος Κασελάκης χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ άρρωστο κόμμα και προανήγγειλε το ανίκουστο, βοναπαρτικό και ασφαλώς βαθιά αντιδημοκρατικό. Τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αποπομπή, όπως είπε, των τεσσάρων στελεχών του κόμματος. Θα λέγαμε ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η πρακτική του τραμπισμού που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στα χρονικά, ιδιαίτερα σε ένα κόμμα που έχει καθιερώσει τον πλουραλισμό, την ελευθερία της διαφορετικής άποψης, την ίδια τη δημοκρατία. Μια τέτοια πρακτική διωγμού ιστορικών στελεχών του χώρου μας στην ουσία σημαίνει διωγμό και διαγραφή της ίδιας της αριστεράς από το νέο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που φοβόμαστε ότι ουδεμία σχέση έχει πλέον με τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ζήσαμε. Δεν μπορούμε πλέον να νομιμοποιούμε με την παρουσία μας το έγκλημα που έχει γίνει σε βάρος ενός μοναδικού στην Ευρώπη ιδεολογικού και πολιτικού εγχειρήματος. Οι καταιγιστικές εξελίξεις οδήγησαν τον Στέφανο Κασελάκη να ανέβει στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και να απευθυνθεί σε έντονο ύφος προς τους βουλευτές της Ομπρέλας. Τους καλώ λοιπόν να δώσουν την έδρα πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στις πλάτες του Αλέξη και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τις έδρες. Όπως καλώ και τον κύριο Κούλογλου στην Ευρωβουλή να κάνει το ίδιο. Επιτέλους σεβαστείτε τη βάση του κόμματος. Επιτέλους σεβαστείτε τον κώδικα διοντολογίας τον οποίο προσυπογράψατε. Η εκρηκτική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ένα 24ωρο πριν και η μετοπική σύγκρουση του Στέφανου Κασελάκη με τους διαφωνούντες άνοιξαν τον ασκό του αιώλου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν την Ομπρέλα, την πόρτα της εξόδου είχε ανοίξει ο Στέφανος Τζουμάκας που είχε διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Στα μέρη μου λένε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κέφαλο σώμα, δεν έχει ηγεσία. Μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, πηγαίνει συνέχεια από πολιτική ήττα σε πολιτική ήττα. Και μέχρι τις ευρωεκλογές θα έχει κλείσει ο πολιτικός του κύκλος. Σε αυτό το σκηνικό διάσπασης και εμφυλιοπολεμικούς παραγμούς συνεδριάζει για δεύτερη μέρα η Κεντρική Επιτροπή και τα βλέμματα τώρα στρέφονται στη στάση που θα κρατήσει το στρατόπεδο της Έφης Αξιόγλου. Αντιθέτως, ο Διονύσης Τεμπονέρας, που είχε επιλέξει και εκείνος την αποχώρηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ξεκαθαρίζει μαζί με τα στελέχη που τον πλαισιώνουν πως θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά αφήνει αιχμές κατά της ηγεσίας. Δεν είναι τώρα η ώρα για δημοψηφίσματα διαγραφών και διευθετήσεων, για ρυθμίσεις υποστηρικτικές σε ανασφάλειες προσώπων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε λευκή επιταγή ούτε σε μονοπρόσωπα όργανα, ούτε σε συσπυρώσεις χωρίς ιδεολογικό πολιτικό βάθος. Είμαστε στελέχοι του κόμματος. Παραμένουμε σε αυτό, υποστηρίζοντας αταλάντευτα τις αρχές και τις αξίες που αναφέραμε εισαγωγικά. Είμαι βέβαιος ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα αποσύρει την πρότασή του αυτή. Επόμενη μέρα θα μας βρει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να δίνουμε τη μάχη για τη δημοκρατία και την αριστερά. Στη δευτερολογία, το Στέφανος Κασελάκης είπε ότι μετά την αποχώρηση των τεσσάρων διαφωνούντων από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υφίσταται πλέον θέμα διαγραφών και δημοψηφίσματος. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Το ότι πλέον δεν υπάρχουν διαγραφές. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος δημοψηφίσματος για κανένα θέμα. Το καταστατικό του κόμματος πάντα ίσχυε, πάντα θα ισχύει και με μένα πρώτα απ' όλους. Λίγο νωρίτερα, στελέχη που είναι διαχρονικά συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα, όπως η Όλγα Γιαροβασίλη και ο Αλέκος Φλαμπουράρης, αλλά και μέλη της πολιτικής γραμματείας, όπως η Κώστα Ζαχαριάδης, Θανάση Θεοχαρόπουλος, Μαριλίζα Ξανογιανακοπούλου και Γιάννης Δραγκούσης, είχαν καταθέσει τροπολογία για να συμπεριληφθεί στο κείμενο της πολιτικής απόφασης, όπου καταδίκαζαν την επιλογή Κασελάκη για δημοψήφισμα, αλλά και τις εμπριστικές δηλώσεις, φωτογραφίζοντας νεοπροεδρικούς. Δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές εμπριστικές δημόσιες δηλώσεις από θεσμικούς εκπροσώπους του κόμματος, που αντί να ρίχνουν τους τόνους και να προωθούν την ενότητα, αναπαράγουν και εντείνουν την εσωστρέφεια που πλήττουν την εικόνα του κόμματος. Δημοψηφίσματα για θέματα πειθαρχικών κυρώσεων, για τα οποία υπάρχουν ρητές προβλέψεις και όργανα στο καταστατικό, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε να αποδέχεται εν μέρη την τροπολογία. Θα ακολουθήσει ένα κείμενο από την Επιτροπή Απόφασης και απλά ως διαφάνεια σε όλους σας, σας λέω τη διατύπωση η οποία με βρίσκει πλήρως σύμφωνο. Τα άτομα που εκτοξεύουν τέτοιες ύβρις και συκοφαντίες δεν μπορεί να φέρουν την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και δεν μπορεί να εκπροσωπούν το κόμμα. Οι πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Τέλος, μια ευχή. Είπε ο σύντροφος πρόεδρος ότι είναι άρρωστη η αξιωματική αντιπολίτευση που παρέλαβε. Σωστά.
μόνο που παρέλαβε αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και άρρωστη. Εύχομαι λοιπόν όταν έρθει η ώρα να μην παραδώσει μια πρώην αξιωματική αντιπολίτευση, μονοψήφια και πολιτικά νεκρή, αντί για απλώς άρρωστη.